Χαίρετε. Γκους Κοστέλιος, εκπροσωπώ την εταιρεία Terracom από τα Γιάννενα. Ευχαριστώ και εγώ την εφημερίδα Αυθεμπορική για την πρόσκληση. Πριν από 3 χρόνια παρουσιάσαμε στη διεθνή αγορά το Quick Response Patrol, το οποίο είναι μια πλατφόρμα για την ολοκληρωμένη διαχείριση περιπολιών και φυλάξεων. Το σύστημά μας απευθύνεται πρωταρχικά σε εταιρείες security, physical security, επίσης σε εταιρείες ή οργανισμούς που επιθυμούν, που θέλουν να επιβλέπουν τους χώρους ή τον εξοπλισμό τους, για παράδειγμα πανεπιστήμια, νοσοκομεία, αεροδρόμια, πλοία, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, πάρκινγκ κλπ. Καθώς και σε εταιρείες που απασχολούν μοναχικούς εργαζόμενους, lone workers, όπως καθαρίστριες ή συντηρητές. Το QR Patrol αποτελείται από 2 κύρια υποσυστήματα. Το ένα είναι μια mobile εφαρμογή για Android, iPhone και BlackBerry, την οποία χρησιμοποιεί ο εργαζόμενος, ο φύλακας ασφαλείας για παράδειγμα, προκειμένου να πιστοποιήσει ότι έχει εκτελέσει σωστά την περιπόλεια του, ότι έχει φτάσει στα προκαθορισμένα σημεία, στα checkpoints. Καθώς και για να στέλνει incident reports, δηλαδή αναφορές, σχετικά με τα διάφορα συμβάντα τα οποία συναντά κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Το δεύτερο υποσύστημα είναι μια cloud εφαρμογή, την οποία χρησιμοποιούν οι υπεύθυνοι της εταιρείας στο κέντρο ελέγχου μέσω ενός web browser και με την οποία έχουν πλήρη διαχείριση των εργαζομένων. Βλέπουν στο χάρτη πού βρίσκονται οι εργαζόμενοι, οργανώνουν τα δρομολόγια, τις περιπολίες, στον χρονοπρογραμματισμό. Η cloud εφαρμογή κάνει αυτόματα όλους τους ελέγχους, αν έχουν τηρηθεί τα δρομολόγια σε διαφορετική περίπτωση, ενημερώνει και το κέντρο ελέγχου και τον εργαζόμενο. Γίνεται η διαχείριση των reports που στέλνουν οι εργαζόμενοι, οι φύλακες ασφαλείας. Γίνεται αποστολή μηνυμάτων οδηγιών στους εργαζόμενους κλπ. Όπως καταλαβαίνετε, μια από τις βασικές εργασίες που κάνει ένας εργαζόμενος χρησιμοποιώντας τη mobile εφαρμογή είναι να αποδείξει ότι έφτασε σε ένα συγκεκριμένο σημείο ελέγχου. Να κάνει το checkpoint scanning, να αποδείξει ότι βρέθηκε εκεί. Αυτό το κάνει χρησιμοποιώντας το κινητό του τηλέφωνο και σκανάροντας με μια ετικέτα QR code ή ένα NFC tag, ένα αισθητήρα NFC, το οποίο έχουμε τοποθετήσει στα σημεία ελέγχου. Δείτε τώρα πώς ενσωματώσαμε στο σύστημά μας, την έκδοση Pro, τις τεχνολογίες Internet of Things, προκειμένου να το βελτιώσουμε και να παρέχουμε περισσότερες υπηρεσίες στους πελάτες μας. Το πρώτο που ενσωματώσαμε είναι beacons. Τα beacons, αυτό εδώ είναι ένα beacon, είναι μικροί ασύρματοι πομποί, οι οποίοι ανοιχνεύονται από ένα κινητό τηλέφωνο μέσω Bluetooth και έχουν μια εμβέλεια την οποία την προκαθορίζουμε εμείς. Μπορεί να κυμαίνεται από μερικά εκατοστά μέχρι μερικές δεκάδες μέτρα. Το QR Patrol επεξεργάζεται κατάλληλα τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα beacon, τα οποία έχουμε τοποθετήσει με τον κατάλληλο τρόπο στους χώρους που μας ενδιαφέρουν και μπορεί να καταλάβει με πολύ μεγάλη ακρίβεια σε ποια θέση βρίσκεται ο εργαζόμενος. Έχουμε δηλαδή ένα πολύ accurate location του εργαζόμενου. Είναι πολύ πιο ακριβές σε σχέση με το GPS, αν μιλάμε για εξωτερικούς χώρους. Και αν μιλάμε για εσωτερικούς χώρους, όπου το GPS δεν πιάνει, τότε προφανώς δεν υπάρχει σύγκριση. Για παράδειγμα, στο μετρό, στο εσωτερικό ενός μεγάλου κτηρίου, σε μια βιομηχανική εγκατάσταση, ένα υπόγειο πάρκινγκ, στο εσωτερικό ενός πλοίου κλπ. Εκεί δεν υπάρχει GPS. Οπότε το σύστημά μας λύνει αυτό το πρόβλημα, ξέρουμε ακριβώς πού βρίσκεται ο εργαζόμενος. Δείτε τώρα πρακτικά πώς. Πώς δεν λειτουργεί αυτό. Ο φύλακας μας, σε συγκεκριμένη περίπτωση, έχει το κινητό του τηλέφωνο στην τσέπη. Κάνει την περιπολία, φτάνει κοντά στα σημεία ελέγχου, η εφαρμογή μας εντοπίζει τα beacons, υπολογίζει την απόσταση και ενημερώνει κατευθείαν το κέντρο ελέγχου. Δεν χρειάζεται να κάνει αυτό το χειροκίνητο scanning που έκανε πριν. Τι κερδίσαμε με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς κερδίσαμε σε παραγωγικότητα. Δηλαδή έγινε πιο γρήγορη όλη η διαδικασία. Δεύτερο, έγινε πιο ξεκούραστη για τον φύλακα. Σκεφτείτε ότι ένας φύλακας, για παράδειγμα, σε ένα μολ, σε ένα εμπορικό κέντρο, μπορεί να έχει πολύ πυκνά checkpoints και να χρειαστεί να κάνει αυτό το σκανάρισμα δεκάδες ή εκατοντάδες φορές κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του. Και το σημαντικότερο, αυξήσαμε το επίπεδο ασφαλείας για τον εργαζόμενο. Γιατί ο εργαζόμενος, αντί να κάθεται να παίζει με μια εφαρμογή στο κινητό του, ασκεί το πραγματικό αντικείμενο της δουλειάς του, που είναι η φύλαξη, η επιτήρηση, ο έλεγχος κλπ. Η δεύτερη
τεχνολογία από το Internet of Things που ενσωματώσαμε είναι τα wearables. Αυτό είναι ένα wearable, ένα φορετό αισθητήρα, το φοράμε στο πέτο μας. Το QR Patrol επεξεργάζεται τα σήματα που λαμβάνει από τους πολλούς αισθητήρες που έχει τη συγκεκριμένη συσκευή και καταλαβαίνει αν αυτός που το φοράει έπεσε. Έχουμε δηλαδή man-down detection. Σκεφτείτε για παράδειγμα, για να σας εξηγήσω πώς συνδυάζονται όλα αυτά, σκεφτείτε για παράδειγμα μια καθαρίστρια σε έναν ουρανοξύστη ή ένα συντηρητή σε μια μεγάλη βιομηχανική εγκατάσταση, οι οποίοι εργάζονται μόνοι τους και οι οποίοι έπεσαν. Είτε λιποθύμησαν, είχαν ένα ατύχημα, τους επιτέθηκε κάποιος κλπ. Το QR Patrol θα εντοπίσει την πτώση και θα ενημερώσει κατευθείαν το κέντρο ελέγχου και μέσω των beacons θα μας δώσει και το ακριβές στίγμα, κάτι που δεν θα μπορούσαμε να είχαμε αν μιλάμε για κλειστό χώρο. Το σύστημά μας παρουσιάστηκε πριν από 3 χρόνια, όπως είπα, στην διεθνή αγορά. Μέχρι τώρα έχει πάνω από 700 πελάτες σε πολλούς διαφορετικούς τομείς από 48 διαφορετικές χώρες. Τέλος, να αναφέρω το σύστημά μας σε ό,τι αφορά την έκδοση Pro, δηλαδή την υιοθέτηση των τεχνολογιών Internet of Things. Υποβάλαμε πέρυσι, ακριβώς πριν από ένα χρόνο, πρόταση στο Horizon 2020. Το Horizon, για όσους δεν ξέρουν, είναι το μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την έρευνα και την ανάπτυξη, 80 δις μέχρι το 2020. Το υποβάλαμε στο SME Instrument που αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι απίστευτα ανταγωνιστικό πρόγραμμα. Στη δική μας πρόσκληση, το ποσοστό επιτυχίας ήταν 1,7%. Υποβλήθηκαν 234 προτάσεις από όλη την Ευρώπη και εγκρίθηκαν μόνο 4. Η δική μας πρόταση έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία. Η Κομισιόν το θεώρησε μια εξαιρετικά καινοτόμα ιδέα σε ένα πολύ hot τομέα, το τομέα του security και με πολύ μεγάλες εμπορικές προοπτικές. Ο τομέας του security είναι πάρα πολύ αναπτυσσόμενος διεθνώς για προφανείς λόγους. Το ένα είναι η αύξηση της εγκληματικότητας λόγω της οικονομικής κρίσης, λόγω των ανισοτήτων και λόγω της αστικοποίησης. Το δεύτερο είναι η αύξηση της τρομοκρατίας που αφορά όλες τις υπήρους ανεξαιρέτως. Και το τρίτο είναι μια τάση που υπάρχει, καλώς ή κακώς, να μεταφέρονται υπηρεσίες και δομές ασφαλείας από το κράτος προς τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι κάτι που γίνεται κατά κόρο στην Αμερική και πολύ περισσότερο και σιγά σιγά και σε άλλες χώρες. Άρα το κομμάτι του security είναι πάρα πολύ αναπτυσσόμενο. Το δικό μας το σύστημα είναι το πρώτο σύστημα στον κόσμο, στο GuardTour, το οποίο ενσωματώνει τεχνολογίες Internet of Things. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.